Εν μέσω μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου, οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή των εξετάσεων τον Ιούνιο. Μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε και εξακολουθεί από σκαμπανεβάσματα και συνεχή άνοιξη κλίση και με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης να έχει μπει για τα καλά στη ζωή των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Εμείς έχουμε απόψε κοντά μας μέσω Skype τον κύριο Γιάννη Κουτρουμάνο, είναι χημικό στο φροντιστήριο Άνοδος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μιλάμε για μια χρονιά πάλι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ακόμη πιο ιδιαίτερη από την προηγούμενη. Να δούμε πώς κυλάει η χρονιά, να δούμε λίγο το θέμα με τους μαθητές και την ψυχολογία τους. Γιατί υπήρξαν δυσκολίες με την τηλεκπαίδευση και είναι και πολλοί οι μήνες που τα παιδιά, ειδικά της τρίτης λυκείου, μένουν μακριά από τα σχολεία. Οπωσδήποτε σε σχέση με πέρυσι η κατάσταση είναι διαφορετική. Δηλαδή πέρυσι θα μπορούσα να πω ότι υπήρχαν σημαντικά προβλήματα υποδομών για να μπορέσουν να γίνουν τα μαθήματα τα διαδικτυακά. Ναι. Φέτος αυτό έχει ξεπεραστεί και στα σχολεία τα πράγματα έχουν γίνει καλύτερα. Όμως παραμένει το γεγονός ότι είναι δύσκολα, ειδικά για το σχολείο, να γίνεται διαδικτυακό μάθημα με 20 και 25 μαθητές. Αντίθετα, εμείς στα φροντιστήρια έχουμε πιο εύκολο έργο, με την έννοια ότι έχουμε μικρά γκρουπ των πολύ 5 ατόμων. Και έτσι είναι πολύ εύκολο να γίνει αρκετά ικανοποιητικό μάθημα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Έχει βρεθεί ο βηματισμός λοιπόν στα φροντιστήρια. Όμως έτσι κι αλλιώς είναι μια χρονιά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα πλέον για τα παιδιά, για τους υποψηφίους. Να δούμε πόσο βοήθησε η ανακοίνωση για τη μείωση της ύλης. Οπωσδήποτε η μείωση της ύλης ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, γιατί αυτό διευκόλυνε τους μαθητές από κάθε άποψη στο να τελειώσουν πιο έγκαιρα την ύλη, να κάνουν περισσότερες επαναλήψεις και έτσι να υπάρχει λιγότερο άγχος στην προσπάθειά τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ήδη βρισκόμαστε σε μια φάση όπου έχουμε τελειώσει την ύλη, ξεκινάνε οι επαναλήψεις και αυτό βοηθάει τα παιδιά να ανεβάσουν την ψυχολογία τους και να πιστέψουν ότι μπορούν να καταφέρουν τους στόχους τους οποίους έχουν θέσει. Παράλληλα με τα διαγωνίσματα τα διαδικτυακά που κάνουμε, βοηθάμε στα παιδιά οπωσδήποτε να εξασκηθούν και να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις πανελλαδικές εξετάσεις που έρχονται. Οπωσδήποτε ευελπιστούμε στο άνοιγμα και των σχολείων και των φροντιστηρίων για να κάνουμε τους τελευταίους μήνες διαζώσεις μάθημα με τα παιδιά και έτσι να βελτιώσουμε ακόμα καλύτερα την προετοιμασία τους. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό γιατί η επαφή με τους μαθητές σας, διαζώσεις, πάντα ήταν σημαντική. Γνωρίζουμε ότι πέρα από τις οικογένειες, εσείς οι άνθρωποι που ουσιαστικά τους βοηθάτε σε αυτή τη διαδικασία, είστε μέλη της οικογένειάς τους. Άρα οι συμβουλές που δίνετε και η οικειότητα που υπάρχει νομίζω ότι βοηθούν πάρα πολύ. Μέχρι τότε λοιπόν τα παιδιά θα πρέπει να μείνουν προσιλωμένα στο στόχο, να βάλουν ένα πρόγραμμα στο διάβασμά τους και σε κάθε περίπτωση σε συνεργασία με εσάς να κάνουν και τα μαθήματα. Θα έλεγα ότι κάποια μέτρα βέβαια και από την πολιτεία θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή για παράδειγμα προσωπική μου πρόταση με βάση και αυτά που διαβάζω και ακούω θα ήταν να μην ισχύσει για φέτος η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι αρκετές χιλιάδες μαθητές υπολογίζουν ειδικοί γύρω σε ένα νούμερο γύρω στις 20.000 μαθητές. Εκεί 20-25.000 μαθητές, ναι. 25 δεν θα μπορέσουν να μπουν σε σχολές. Αυτό λοιπόν μέσα στην πανδημία, μέσα στον κορονοϊό νομίζω ότι θα έπρεπε να ανασταλεί για φέτος και θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν. Δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη χρονιά για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Το ίδιο θα έλεγα και για την Τράπεζα Θεμάτων για την πρώτη λυκείου. Βελτιώσεις λοιπόν που πρέπει να γίνουν μέσα σε όλο αυτό το δύσκολο κλίμα και για εσάς και για τους μαθητές. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι σίγουρο ότι μέχρι την έναρξη των εξετάσεων θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Οπωσδήποτε. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, αγωνιζόμαστε και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε μαζί με τους γονείς και τους μαθητές μας. Κουράγιο σε όλους. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Γεια σας, ευχαριστώ.